πάμε να αποκωδικοποιήσουμε τις εξελίξεις. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Νίκος Παπαδάκης. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Αρχικά, κύριε Παπαδάκη, οι εκλογές μπορεί να προκηρύχθηκαν 22 Απριλίου, ωστόσο βρισκόμαστε σε προεκλογικό κλίμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό θεωρείτε ότι λειτουργεί θετικά ή αρνητικά, σε όλα τα επίπεδα, εννοώ. Κυρία Σαλαπάτα, αυτό είναι κάτι το οποίο σχεδόν είναι ίδιο της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας και συστρέφεται και με την ελληνική πολιτική κουλτούρα, που έχει χαρακτηριστικά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, reactive και όχι κυρίως proactive. Πράγματι, έχουμε μακρές προεκλογικές περιόδους. Τολμώ να πω ότι μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε πότε τελειώνουν οι εκλογές και πότε αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και απομειωμένο εκλογικό κύκλο, με εξαίρεση τις δύο τελευταίες κυβερνητικές θητείες. Θα έλεγα ότι λειτουργεί ως τέτοιο, δηλαδή έχει γίνει ίδιο του εκλογικού ανταγωνισμού και της πολιτικής κοινής με την ευρύτερη έννοια του όρου. Τολμώ να πω ότι μερικές φορές λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, από την άποψη ότι ο εκλογικός ανταγωνισμός έχει έντονα εντασιακά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αυτό αποτρέπει με τη σειρά του συνενέσεις σε κάποια ζητήματα που θα μπορούσαν να υπήρχαν συνενέσεις. Mm-hmm. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι συνενέσεις είναι υποχρεωτικές. Γι' αυτό υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία, για να εκφέρονται οι διαφορετικές απόψεις, τα διαφορετικά πολιτικά προγράμματα που διαμεσολαβούνται και από ιδεολογικές προβολές και πρόσημα. Αλλά ξαναλέω, το ότι μπερδεύεται η διακυβέρνηση με την προεκλογική περίοδο και αντιστοίχως βέβαια και η άσκηση αντιπολίτευσης και αξιωματικής και ίσονος αντιπολίτευσης, όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα τοπίο αρκετά περιπλεγμένο που, ξαναλέω, ενίοτε λειτουργεί ανασχετικά. Το οποίο χαρακτηρίζεται και συνοδεύεται από πάρα πολύ μεγάλη ένταση, όπως προείπατε πολύ σωστά, και θέλω να σας ρωτήσω αν συγκρούονται επικοινωνιακές τακτικές κατά βάση ή πολιτικές επί της ουσίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και κατεξοχήν ερώτηση, τολμώ να πω, κυρία Σαλαπάτα, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πράγματι, σε μια εκλογική αναμέτρηση και στο πλαίσιο του εκλογικού ανταγωνισμού διαμορφώνονται διαφορετικές εκλογικές στρατηγικές από τα κόμματα. Και αυτό γίνεται και στη βάση των προγραμμάτων τους, δηλαδή των προγραμματικών τους δεσμεύσεων και τον τρόπο με τον οποίο εκδιπλώνουν το πολιτικό τους πρόγραμμα, είτε για τη κυβέρνηση της χώρας, ιδίως οι μεγαλύτεροι κομματικοί σχηματισμοί, είτε για εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής και δημόσιας πολιτικής. Αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά, συνηθίζουμε συχνά να λέμε, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ίσως ο συνηθέστερος τίτλος στα δελτία ειδήσεων είναι «Στα ύψη η πολιτική κομματική αντιπαράθεση», ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το εντασιακό στοιχείο. Διαχρονικός τίτλος, και νομίζω, και το λέω ως πολίτης, ότι πιθανόν να είναι και ο συνηθέστερος, και είναι και ακριβής. Είναι συνήθως στα ύψη. Οι εκλογικές στρατηγικές, όπως αυτές διαμορφώνονται και στο πού αποβλέπουν, εκδιπλώνονται και, αν θέλετε, εκβάλλουν και σε επικοινωνιακές στρατηγικές, δηλαδή αλληλεπιδρούν. Η επικοινωνία, η πολιτική επικοινωνία, όπως έλεγε από πολύ παλιά ο Λάσουελ, είναι τι λέει ποιος, μέσω ποιανού διάβλου, σε ποιον και με τι επιπτώσεις και περιεχόμενο. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία χωρίς πολιτική και πολιτική χωρίς επικοινωνία. Και έρχεται τώρα το επόμενο ερώτημα. Τα μπραντς των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών, είναι εργαλεία με τα οποία κερδίζονται οι εκλογές? Το βλέπουμε, κυρία Σαλαπάτα, το βλέπουμε. Στην πραγματικότητα έχουμε έντονο το προσωποπαγές στοιχείο διαχρονικά στους κομματικούς σχηματισμούς, ειδικά στους πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού. Έχουμε και ένα νέο διπλωματισμό στην Ελλάδα, ο οποίος έχει παγιωθεί και αναμένω ότι και σε αυτές τις εκλογές θα δούμε περαιτέρω την παγίωσή του. Οπότε τα πρόσωπα παίζουν τη σημασία τους. Βέβαια, στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι κερδίζει αυτός που καταφέρει να επιβάλλει την ατζέντα. Και πράγματι ισχύει, αλλά το πρόσωπο το οποίο είναι φορέας της ατζέντας, το κεντρικό πρόσωπο, και όχι μόνο αυτό φυσικά, έτσι, η πολιτική είναι κάτι ευρύτερο, έχει πολύ σημαντικό ρόλο και του αποδίδεται σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της δικιάς μου γνώμης, του αποδίδεται σημαντικός ρόλος και το βλέπουμε περίπου σε όλα τα κόμματα. Πάντως η επικοινωνιακή προσέγγιση του ψηφοφόρου, κύριε Παπαδάκη, έχει αλλάξει κατά πολύ. Ακολουθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί και τα κόμματα το ρεύμα της εποχής. Βλέπουμε μία προσέγγιση μέσω social, για παράδειγμα, που είναι και η νέα τάση. Όλοι το ακολουθούν αυτό πλην του ΚΚΕ. Ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας ακολουθεί μία
έναν άλλο δρόμο, που είναι και αυτός όμως μια επικοινωνιακή τακτική, αν θέλετε. Ναι, με διαφορετικούς όρους. Mm-hmm. Κυρία Σαλαβάτα, αυτό που έχουμε δει και από έρευνες εκλογικής συμπεριφοράς διεθνώς, είναι ότι τα social media έχουν παίξει πια ή παίζουν σημαντικό ρόλο, αν θέλετε, στο να επικοινωνηθεί η ατζέντα. Η ατζέντα που περιλαμβάνει προγραμματικό ρόλο, που περιλαμβάνει τα λεγόμενα θετικά στοιχεία, αλλά και τα αρνητικά στοιχεία, δηλαδή την ανάδειξη των προβληματικών στοιχείων, συστατικών στοιχείων, του λόγου, του discourse, του ανταγωνιστή, του άλλου κόμματος. Αυτό το βλέπουμε. Τα social media ήταν αναπόφευκτο να παίξουν και να συμπεριληφθούν στην επικοινωνιακή στρατηγική. Τώρα με τις παλιότερες αναμετρήσεις το βλέπουμε πιο έντονα και θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια ένταση αξιοποίησης και των λεγόμενων social media δεύτερης και τρίτης γενιάς. Για παράδειγμα, ας δει κανείς τι γίνεται στο TikTok ή με το TikTok. Είναι και λίγο η μάχη των εντυπώσεων όμως, έτσι. Βέβαια, αλλά στον πυρήνα βέβαια μπορούμε να δούμε εκλογικές στρατηγικές που και συγκλίνουν και αποκλίνουν. Το αποκλίνουν είναι το προφανές. Αν δούμε για παράδειγμα τους δύο πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού, θα δούμε ότι ένα τμήμα της εκλογικής του στρατηγικής και του προγραμματικού του λόγου συγκλίνει ως προς την απεύθυνση στο λεγόμενο κεντρό χώρο, τη μεσαία τάξη. Το κέντρο, κυρία Σαλαβάτα, είναι επινόηση, θεωρείται επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Από την άλλη, όμως, βέβαια. Μπράβο, προλάβατε. Υπάρχουν... Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ήθελα λίγο να μας πείτε τι ακριβώς θεωρείτε κέντρο, διότι είναι η στόχευση όλων αυτή τη στιγμή. Ενίοτε σε κλίμακες Likert, και υπάρχει μια σχετική διαφωνία για αυτή η μέτρηση, δηλαδή ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης, ακόμα και εκλογικής συμπεριφοράς. Ιδίως ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης, μπαίνει η έννοια του κέντρου. Γιατί είπα και εγώ μόνος μου από πριν ότι μπορεί να θεωρείται επινόηση από την πολιτική επιστήμη. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που νιώθουν κεντρώοι με προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, κέντρο αριστερός, κέντρο δεξιός, σκέτο κεντρός. Και με αυτόν τον τρόπο πλοηγούνται και αξιακά στις διαφορετικές διαιρετικές τομές. Είναι ένας χώρος, θεωρείται ένας χώρος απροκατάληπτος, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι συγκλίνουν προς τα εκεί, αναφέρομαι στους συμπολίτες μας, θέλω να πιστεύουν αυτό. Ότι συνθέτω από διαφορετικές απόψεις. Ξαναλέω, θέλω να πιστεύουν το κατά πόσο το κάνουν, γιατί υπάρχουν διαιρετικές τομές και ενίοτε είναι αξιακά έμφορτες. Mm-hmm. Αυτό είναι μια δεύτερη τάξη συζήτηση. Σίγουρα όμως, αυτοπροηγούμενοι έτσι και αυτοπροσδιοριζόμενοι ως κεντρώοι δίνουν υλική υπόσταση στο κέντρο. Και το οποίο, αν δείτε και σε διάφορες ακτινογραφίες του εκλογικού σώματος, είναι πολύ ψηλά ποσοστιαία. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που και οι κύριοι πρωταγωνιστές του εκλογικού ανταγωνισμού, αλλά και άλλα κόμματα, παραδείγματι το ΠΑΣΟΚ, στρέφονται προς το κέντρο, επιχειρώντας να παγιώσουν μια επιρροή, να την μετασχηματίσουν σε σχέση αντιπροσώπευσης και από αυτή την άποψη να προσφορήσουν και πολιτικά ωφέλη, εκλογικά ωφέλη, το οποίο είναι απολύτως τιμητό. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, θέλω λίγο να μου εξηγήσετε το εξής. Επειδή χρησιμοποιείτε πάρα πολύ συχνά το επιχείρημα της κυβέρνησης των ιτημένων. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιεί ο κύριος Μητσοτάκης κατά κόρον αυτό το διάστημα. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε αν υπάρχει αρχικά τέτοιος όρος και αν μπορούμε να συζητάμε για κυβέρνηση ιτημένων τη στιγμή που το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι όταν το πρώτο κόμμα δεν συγκεντρώσει την αυτοδυναμία, ξεκινάει η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Το είπατε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, κυρία Σαλαβάτα. Βεβαίως γίνεται πάρα πολύ λόγο στη δημόσια σφαίρα. Θα έλεγα ότι έχει υπερχειλήσει το πεδίο της δρυματικότητας. Το Σύνταγμά μας δεν απαγορεύει κατά κανέναν τρόπο συνθέσεις. Πολλό δε μάλλον όταν το εκλογικό σύστημα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, της μίας προς το παρόν, της 21ης Μαΐου, δεν ξέρουμε, είναι ισχυρή πιθανότητα όπως αντιλαμβανόμαστε να υπάρξει και δεύτερη, αλλά πάμε στην εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Γίνεται με απλή αναλογική, στο βαθμό και στο μέτρο λοιπόν, που κάποια κόμματα στη βάση της κρίσης των διερευνητικών εντολών αποφασίσουν ότι υπάρχει δυνατότητα σύνθεσης και προγραμματικής σύγκλησης, ούτε αντισυνταγματικό είναι, ούτε πολιτικά αθέμητο είναι. Εγείρεται πάντα ένα ζήτημα το οποίο βέβαια είναι από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς, ποιοι θα συμμετέχουν ακριβώς και με τι προγραμματικές συγκλήσεις, αλλά προσυπογράφω αυτό που λέτε. Το Σύνταγμα είναι σαφές, προβλέπει τη διαδικασία στο άρθρο 37 διερευνητικών εντολών. Πάει από το πρώτο, αν δεν τα καταφέρει, στο δεύτερο και στο τρίτο. Κλείνοντας, κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το δίλημα που θέτουν πολύ συχνά οι πολιτικοί εξακολουθεί να υφίσταται, τον μπροστά ή πίσω δηλαδή, τσιμπάει κανείς σε αυτό το ερώτημα, γιατί όσοι είναι ταγμένοι σε ένα συγκεκριμένο κομματικό στρατόπεδο θα ψηφίσουν έτσι κι αλλιώς.
Το είπατε σωστά, κυρία Σαλαπάτα. Να φέρω 2-3 παραδείγματα. Όταν αναλύουμε την εκλογική συμπεριφορά, υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα. Υπάρχει το μοντέλο της κομματικής ταύτισης και υπάρχουν πολίτες που είναι κομματικά ταυτισμένοι. Της ορθολογικής επιλογής. Τι θα είναι καλύτερο για μένα. Επίσης, υπάρχει το πολυπαραμετρικό. Μέσα τώρα στο πολυπαραμετρικό της Μάγερ υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, επί παραδείγματι, και σε αυτές τις εκλογές, όπως το είδαμε και σε προηγούμενες, με τα διακυβεύματα της πραγματικής οικονομίας, της διαχείρισης των αλλεπαλλιών κρίσεων, των κοινωνικών επιπτώσεων των αλλεπαλλιών κρίσεων. Αναμένεται να δούμε και ψήφο θετική από αυτούς που αντιλαμβάνονται ένα τμήμα της πολιτικής πραγματικότητας ως θετικό και την ψήφο τη λεγόμενη του ίσονος κακού. Πιστεύω ότι αυτός θα κυβερνήσει λιγότερο άσχημα από τον άλλο. Η αντίληψη της κυβερνησιμότητας είναι πολύ ισχυρή στη διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς. Τούτων δοθέντων λοιπόν το δίλημα μπροστά ή πίσω που τίθεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο περίπου από όλα τα πολιτικά κόμματα απηχεί αυτό που έλεγε ο Πόπκεβιτς, δηλαδή μια μελιοριστική προσέγγιση προόδου. Ότι πάντα μπορείς να πας προς τα προς. Πάντα το ερώτημα είναι υπέρ ποιον, ποιοι, πόσο είναι το συλλογικό υποκείμενο κανονιστικά εναρμονισμένο με την πολιτεία και μια σειρά από τέτοια ανάλογα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτό που λέμε society at large, τη διευρυμένη κοινωνία, πολλό δε μάλλον κυρία Σαλαπάτα σε μια χώρα που δεν πρέπει να απομειώσουμε τη σημασία του κατακαιρματισμού των κοινωνικών συμφερόντων αλλά και της κανονιστικής ισχύς του πραγματικού.